έχουμε υπομονή. Πάμε. Σηκώνεται πάνω. Έλα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παταγού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εχθέ και σκήνος εμήν, και καθάρισε εμάς από πάσης κινδύνος και σώσον τον εκατέστητο θυμών. Αμήν. Αν έρθει ο Χριστός τον κόσμο, είναι ένα ερώτημα που το κάνει ο Χριστός αυτό. Ο Υιός του ανθρώπου λέει, αν έρθει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης, στον κόσμο εκ νέου ή δευτέρα παρουσία, εκείνο εννοεί. Άραγε ευρύσει πίστην επί της γης, ερωτάει. Θα βρει ανθρώπους πιστεύουν. Το θέμα που θα κάνουμε σήμερα είναι θέμα πίστεως. Γιατί η πίστη για όλους μας, για όλους μας είναι το θεμέλιο. Το θεμέλιο που στηρίζεται ολόκληρη η Εκκλησία του Χριστού. Ολόκληρη. Πίστη είναι να ελέγχει ο άνθρωπος, να ελέγχει αυτός που διαθέτει αυτό το τηλεσκόπιο που λέγεται πίστη, να ελέγχει αυτά που δεν φαίνονται. Και επίσης πάνω στην πίστη στηρίζεται η δημιουργία του κόσμου ολόκληρη. Όλη η δημιουργία του κόσμου στηρίζεται επάνω στη πίστη. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι πίστης εστί είναι η πίστη. Ελπιζομένων υπόστασης. Ελπιζομένων υπόστασης, δηλαδή μία πραγματικότητα πραγμάτων που ελπίζουμε και ακόμη να ελέγχεις πράγματα, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Πράγματα που δεν τα βλέπεις με τα ορατά σου μάτια. Θα σου δώσω εγώ και άλλα μάτια, λέει σε έναν προφήτη που διάβαζα το μεσημέρι ο Κύριος, εκτός από εκείνα που διαθέτεις. Αυτά που έχουμε εμείς είναι τα κοινά μάτια. Στο προφήτη είπε θα σου δώσω και άλλα μάτια. Και η Γραφή ονομάζει αυτούς που έχουν τα άλλα μάτια αληθινά ορώντες, αληθινά πραγματικά βλέποντας. Όσοι δεν διαθέτουν αυτό το μάτι της πίστεως βλέπουν όπως βλέπουν και τα ζώα. Όπως βλέπουν και τα ζώα, τίποτα περισσότερο, μα τίποτα περισσότερο. Και επαναλαμβάνω, για να μας μείνει στο μυαλό, ότι η πίστη που ζητάει
από μας ο Κύριος, είναι να τρέφουμε γλυκιά ελπίδα για όσα μας έχει υποσχεθεί. Για όσα μας έχει υποσχεθεί. Ώστε μέσα μας να υπάρχει η πρόσβαση στον ουρανό και ακόμη να ελέγχουμε εκείνα που δεν φαίνονται με τα μάτια του σώματος. Αλλά τα ελέγχουμε με το μάτι της πίστεως. Έλεγχος πράγματος, έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων. Τα ελέγχουμε αυτά που δεν φαίνονται με τα μάτια μας. Ένας που διέθετε σε ποσοστό που ο Κύριος απαιτούσε, πίστη, και μάλιστα πίστη έως θανάτου, ήταν ο Πατριάρχης Αβραάμ, ο πατέρας μας, ο πατέρας όλων των εθνών, όπως λέει η Αγία Γραφή. «Θα σε κάνω», του είπε, «πατέρα πολλών εθνών». Η υπόσχεση του Κυρίου μας ήταν αυτή. Και βέβαια δεν μπορούσε να χωρέσει στο μυαλό του, αλλά τα χώρητα δια της πίστεως που διαθέτει ή που διέθετε ο Αβραάμ έγιναν χωρητά μέσα στο μυαλό του, έγιναν πιστευτά, χωρίς να υπάρχει ούτε μία μικρή αμφιβολία ότι θα γίνει πατέρας πολλών εθνών. Και βέβαια έγινε πατέρας πολλών εθνών και πρόγονος του Κυρίου. Πρόγονος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με αυτό το μέσο της πίστεως πέτυχε ο Αβραάμ να δώσει το όνομά του στο χώρο που βρίσκεται ο Θεός. Χώρο, λέμε χώρο, με τη γλώσσα τη δική μας για να καταλάβουμε. Ουσιαστικά δεν είναι χώρος, είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό τον τόπο που είδες ο Θεός, που καταλαμβάνει που ο ακατάληπτος, ο Θεός δηλαδή, το κατέχει ο Αβραάμ. Κοιτάξτε να δείτε. Απέθανε, λέει, ο πτωχός Λάζαρος και άγγελοι μετέφεραν, λέει, την ψυχή του στους κόλπους του Αβραάμ. Το λέει ο Κύριος αυτό το πράγμα. Που είναι ο Παράδεισος ο Κύριος. Όταν λέμε ο Παράδεισος, είναι ο Κύριος ο ίδιος. Άρα ο Αβραάμ έδωσε το όνομά του, αφού τήρησε έως θανάτου την πίστη του στον Κύριό μας, έδωσε το όνομά του στον τόπο όπου αναπαύονται όλες οι ψυχές των δικαίων. Εκεί που πήρε το όνομα «εν τόπο Αβραάμ αναπαύσε», λέει ο παπάς. Δεν το λέει όταν λέει εκεί που προσεύχεται. Να τον αναπαύσει εκεί που είναι ο Αβραάμ. Το ερώτημα τώρα, το θέτει ο Απόστολος Παύλος, θέτει ένα ερώτημα. Το διαβάσω και θα σας το εξηγήσω. Τι ουνερούμεν, τι έχουμε να πούμε, Αγία Γραφή, για όλες τις γενναίες γραμμένη και για μας. Αβραάμ τον πατέρα ημών, για τον Αβραάμ τον πατέρα μας, ευρικαίνε, θα το εξηγήσω αυτό το πράγμα, κατά σάρκα, ότι πέτυχε ο Αβραάμ να πάρει το όνομα, να δώσει το όνομά του
στον τόπο της αναπαύσεως, εκεί που είναι ο Κύριος, από τα έργα του. Έκανε έργο Αβραάμ. Και το πιο σημαντικό έργο από όλα ήταν, όλα ήταν σημαντικά του Αβραάμ. Ας το προσέξουμε. Μην ξεχνάμε ότι αξιώθηκε να δεχθεί και να φιλοξενήσει τρεις αγγέλους. Την Αγία Τριάδα. Τη φιλοξένησε την Αγία Τριάδα. Την υποδέχθηκε, προσέφερε από τα αγαθά της που είχε πάντα, πάντα για φιλοξενία και εκεί πια ο Θεός τον συναναστράφηκε τον Αβραάμ πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δια της φιλοξενίας που είναι έργο, δεξιώθηκε, δηλαδή έστρωσε τραπέζι, να το πούμε αυτό το πράγμα, αυτός μην δεξιώθηκε, στην Αγία Τριάδα. Και λέει ο Κύριος, θέλεις να με δεξιωθείς, τι να πω τώρα, όλοι ελεγχόμαστε εδώ. Εσύ να πάρεις στο σπιτάκι να κάνεις δεξίωση σε αυτό που δεν έχει να φάει. Ή δώσ' το που δεν έχει να φάει. Ένα και το φαγητό. Έχει την αξία του. Τη μεγάλη τόξη. Ένα ποτήρι νερό, λέει ο Κύριος. Με τα έργα που έκανε ο Αβραάμ στον κόσμο αυτό, μπήκε στον παράδεισο. Αυτό έχει να πει αυτό που διάβασα. Το ξαναδιαβάζω. Τι ούνε ρούμεν, τι θα πούμε, ότι ο Αβραάμ ευρύκε τον παράδεισο, δηλαδή, το γύριο, από τα έργα του. Εμείς τι θα απαντούσαμε. Ο Παύλος, ο Παύλος, λέει όχι. Από τα έργα του, δεν είναι ο Αβραάμ, δεν είναι... Όχι, θα βάλω και μία λέξη, πίστες. Μόνο από τα έργα του. Λοιπόν, και από τα έργα του. Εδώ λέει, απαντάει, συνεχίζω. Τι γράφει η Αγία Γραφή και δίνει την απάντηση στο ερώτημα αυτό. Από τα έργα του δικαιώθηκε. Τι απαντάει η Αγία Γραφή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Επίστευσε Αβραάμ το Θεό, επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεό. Δηλαδή, το πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στα χέρια του Θεού και του λέω κάνε με όπως θέλεις. Αυτό σημαίνει πίστευσε ο Αβραάμ στο Θεό. Ναι, έχω πιστοσύνη σε αυτά που μου λες και τα εκτελώ με όλη την ακρίβεια χωρίς να βάλω και λίγο την ουρίτσα μου μέσα. Αλλά μόνο όσα εσύ μου λες, αυτά και θα κάνω. Αυτό σημαίνει πιστεύω. Επίστευσε, λέει, ο Αβραάμ στο Θεό. Αυτή η εμπιστοσύνη του στο 100% και η αναπόθεσή του, η τοποθέτηση του εαυτού του στα χέρια του Θεού υπολογίστηκε, θα το διαβάσει από μέσα, ως έργο, και όντως είναι έργο, δεν είναι έργο αυτό, μικρό έργο είναι αυτό. Την υπολόγισε ο Θεός, λέει, την πίστη του αυτή, ότι να Κύριε, σου παραδίδω τον εαυτό μου, πες μου και εγώ θα κάνω, και μόνο αυτό, χωρίς να έχει κάνει, υπολογίστηκε σε έργο. Μήπως σε ό,τι κάνουμε δεν μετράει η πρόθεση. Τι μετράει. Πριν από όλα δεν μετράει η πρόθεση. Λες, φτάνει, του λες τα λουνού. Θα το πάμε κοντά στο δικό μας τον εαυτό. Φτάνει, μην μου δίνεις τίποτα. Μου δείξες ότι έχεις διάθεση. Αυτό δεν μετράει. Μήπως είδε έργο ο Κύριος από το ληστή. Όταν πάνω στο παράδεισο, την ώρα που του έβγαινε τελευταία στιγμή η ψυχή,
Είδε την πρόθεση ο Κύριος που λαχταρούσε να πάει μαζί του. Αυτό δεν μέτρησε σαν έργο και δεν το πίστεψε σαν Θεό. Τι είπε εκείνη τη στιγμή? Μνήστητη μου Κύριε, είσαι ο βασιλιάς μου, είσαι ο Θεός μου, του είπε. Με γλώσσα πίστεως. Του λέει, πέρασε τώρα μέσα, του λέει. Πριν απ' όλα, μετράει τούτο πως είναι διατεθειμένο. Να πει ολοκληρωτικά σε ασπάζομαι, ολοκληρωτικά σε αποδέχομαι και μετά μετράνε όλα τα έργα. Το ξαναλέω μια φορά. Ο Αβραάμ επίστευσε στο Θεό, όπως το λέει εδώ μέσα και στο εξήγησα, και λογίστη και υπολογίστηκε για τον Αβραάμ αυτή η πίστη του σαν δικαιοσύνη. Ξέρετε τι σημαίνει δικαιοσύνη? Έργα δικαιοσύνης πια. Φιλανθρωπία, ειλικρίνεια, τιμιότητα, αγάπη, προσφορά, τα πάντα. Θυσία, το λέει, αυτό σημαίνει δικαιοσύνη. Και τη Μεγάλη Εβδομάδα φωνάζει η Εκκλησία μας, δικαιοσύνη μάθετε, η νικούτσα επί της γης. Δεν λέει μισά αυτού και μισά αυτού και είσαι δίκαιος. Όχι. Ότι κάνει όλα τα έργα που λέει ο νόμος. Κάνεις τα έργα του νόμου, είσαι δίκαιος. Δεν κάνεις τα έργα του νόμου, δεν είσαι δίκαιος. Δικαιοσύνη μάθετε, δηλαδή κάνετε αυτά που κάνει ο Κύριος, που ήταν δίκαιος. Και συνεχίζω. Να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι εκείνος που εργάζεται, ο εργάτης, που δουλεύει σε κάποιο αφεντικό, δικαιούται να πάρει το μισθό του. Δουλεύει για να πάρει το μισθό και να ζήσει. Δεν του κάνει χάρη το αφεντικό που του δίνει το βράδυ το μισθό του. Το δούλεψε και θα το πάρει. Προσέξτε αυτό που σας το είπα, θα το διαβάσω στη γλώσσα του Αποστόλου Παύλου. Δουλεύει ο εργάτης την ημέρα, το βράδυ πληρώνεται και το δικαιούται. Καμία χάρη δεν του κάνει το αφεντικό. Εμείς δουλεύουμε και πρέπει να δουλεύουμε στον Κύριο. Όσο και να δουλέψουμε, τα έργα μας δεν είναι άξια για να πάμε και να μπούμε στους κόλπους του Αβραάμ. Εκεί που μπήκε ο φτωχός Λάζαρος, δεν ούτε καν έχουν τη δύναμη να μας ανεβάσουν σε αυτό το χώρο μέσα. Ναι, πες. Δεν δουλεύουμε και μας αμείβει ο Θεός. Α, γίνεται γι' αυτό. Πώς. Αρκεί να μην είναι... Μεγαλοψυχή, άμα υπάρχει μεγαλοψυχή, τελείω. Αρκεί να μην είναι ιστεροβουλία. Τι του είπε, φύγε από τους δικούς σου, του Αβραάμ, και να σου υποδείξω εγώ που θα πας. Ναι. Ωραία. Αυτά και τους δικούς του, το πιο... Το καταλάβω. Το πιο ένστικτο, αυτό που λέει ο άνθρωπος, το χούι σου να φύγει, να αφήσεις. Πιο κοντά, που συγγενείς, που έχω εγώ τον εαυτό μου, είναι η Εκκλησιά, η ατιμία, αυτά είναι μέσα μου, αυτά είναι η συγγένειά μου. Αυτά του λέει, κόφτα, φύγε και να θα σου δείξω. Τα έκοψε ο Αβραάμ όλα αυτά και πίστεψε τον Θεό ότι θα του δώσει αυτά που πρέπει να του δώσει. Σωστά το είπες, αλλά θα συμπληρώσω. Είναι όπως το είπες, αλλά το συμπλήρωμα λέει, ο Απόστολος Παύλος εδώ λέει, παρόλα αυτά δεν ήσαν ικανά αυτά που έκανε να τον βάλω μέσα στο παράδεισο. Δεν φτάνανε δηλαδή. Όχι, να το λέει εδώ. Τι ουνερούμε τον Αβραάμ, τον πατέρα ημών, το είπα προηγουμένως. Τι έχουμε να πούμε? Ότι ο Αβραάμ πατέρα μας πέτυχε με τις δυνάμεις τις ανθρώπινες,
με τα έργα που έκανε και μπήκε στον παράδεισο. Και απαντάει όχι. Ωραία. Και παράλληλα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, να πεις, πάλι ότι για να το κατανοήσουμε. Πραγματικά, ο δούλος είναι δούλος. Ναι. Δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος. Όχι. Και προσπαθεί ο καλός ο δούλος να γίνει μισθωτός. Ναι, είναι μισθωτός. Αφού γίνει μισθωτός, τουλάχιστον, τουλάχιστον μισθωτός, κάνει τα έργα αυτά που του λέει ο Κύριος με την πίστη του και με την αγάπη του έχει προς τον Κύριό του για να γίνει μισθωτός. Είναι το τελευταίο σκαλοπάτι. Αφού γίνει μισθωτός, γίνεται και κληρονόμος. Το τελευταίο σκαλοπάτι, Κύριε, ο άσωτος, δέξε με ως ένα των μισθείων σου. Σαν ένα από τους μισθωτούς σου, τους δούλους σου δηλαδή που πες εσύ, και τον δέχτηκε σαν παιδί του, όχι σαν μισθωτό. Αντί να πέρα μισθωτό, το πήρε σαν παιδί του. Εκεί είναι θέμα αφεντικού. Εκεί είναι θέμα αφεντικού. Αλλά εδώ δεν εξετάζει το αφεντικό. Εδώ λέει, έχεις κάνει έργα, μη βασίζεσαι ότι αυτά και μόνο μπορούν να σου οδηγήσουν στην αγκαλιά του πατέρα σου. Αλλά ό,τι θα βρεις θα είναι δωρεά και χάρις. Δωρεά και χάρις. Και από όλα αυτά λέει, ό,τι και να κάνεις και να προσφέρεις, αν δεν έχεις αγάπη, είναι όλα. Και αγάπη δική του είναι. Όλα δικά του είναι. Λοιπόν, συνεχίζω το στο θέμα. Λέει, ένα πολύ, το έπεσε αλλιώς, το λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα. Λέει, υπάρχει και ο τεμπέλης, ο μη εργαζόμενος, τα έργα της αρετής. Και ανέφερα παράδειγμα, το ληστή πάνω στο σταυρό. Εφόρου ζωής δεν έκανε τόσο για να μπει στο παράδεισο. Και τον βρήκε το παράδεισο μέσα στο σταυρό. Την ώρα που εξέπνε, που έλεγε φεύγω, την ώρα αυτή, έλα του λέει. Μιλάμε για μηδέν έργο όσο ήταν επί της γης. Την ώρα όμως που ο ληστής είπε, τη στιγμή, το δευτερόλεπτο, που είπε σε παρακαλώ πολύ, πάρε με μαζί σου, πόσο βάστηξε αυτό, Αυτό αν το πάρουμε να το ζυγίσουμε με τη ζωή ενός που μαρτύρησε επί της γης, ολόκληρη τη ζωή, είναι ισοδύναμο. Ναι. Είναι ισοδύναμο. Έχει ίδια ακριβώς, ίδιο βάρος. Δεν κάνει ούτε από εδώ ούτε από εκεί η ζυγαριά. Λοιπόν, συνεχίζω. Σε εκείνον, επανέρχομαι στο θέμα, που εργάζεται, δίκαια πρέπει να πάρει πληρωμή. Αλλά εκείνος όμως που δεν εργάζεται, δεν θα πάρει πληρωμή. Εκτός αν τα αφεντικό του πει, άντε πάρε και εσύ κάτι. Εκεί πια είναι χάρις. Του κάνει χάρη το αφεντικό και από τη χαρά του άλλεται, πηδάει ο εργάτης. Μου δώσε και εμένα, σου λέει, που δεν έκανα τίποτα. Εκεί που λέει, πού το λέει ο Βασίλη, κάπου το λέει, το λέει. Εκεί που έστειλε να δουλέψουνε. 11 ώρα ήρθε αυτός, του δίνεις τα γύσα με εμένα, του λέει. Εκεί είναι αλλιώς. Αλλά είχε κάνει συμφωνία όμως. Με τον πρώτον. Συμφωνία, ξυμφωνία. Με τον πρώτον. Ναι, μα όλος είχε κάνει συμφωνία. Με όλους είχε κάνει συμφωνία. Λοιπόν, έχει τα αφεντικό το δικαίωμα να δικαιώνει και τον εργαζόμενο που είναι στο χέρι του και τον μη εργαζόμενο. Αλλά κοιτάξτε, και ο εργαζόμενος λέει αφεντικό, τελειώσε δουλειά. Και ο μη εργαζόμενος πάλι αφεντικό του λέει. Τον αποδέχεται ως αφεντικό. Και το αφεντικό, και μόνο που ακούει τη, λέει αφεντικό, άντε πάρε και εσύ κάτι, του λέει. Αναγνωρίζει και αυτή την κουβέντα ακόμη. Και αυτή την κουβέντα την αναγνωρίζει.
το λέει παρακάτω, λέει το δε μη εργαζομένο σε αυτόν που δεν εργάζεται πιστεύοντι, εφόσον πιστεύει σε εκείνον το Θεό δηλαδή που δικαιώνει και τον ασεβή το πλέον αμαρτωλό. Αυτό εννοεί ασεβή. Τα λέει ασεβή, εννοεί το πλέον αμαρτωλό που υπάρχει στη γη. Θεός είναι αυτό, αυτός ξέρει το και τον δικαιώνει. Ετούτο εδώ δεν χωράει πως δικαιώνει ο Θεός και πως δεν δικαιώνει. Σε καμιά περίπτωση. Ναι, λοιπόν, και λέει ότι εφόσον λοιπόν δεν προσέφερε έργο αλλά τον αναγνώρισε σαν Κύριο, έχει το δικαίωμα ο Κύριος βασισμένος πάνω στην πίστη ότι είναι αφεντικό να τον δικαιώσει. Και αυτό είναι. Να τον δικαιώσει και αυτό είναι. Μην ψάχνουμε να βρούμε πως δικαιώθηκε. Είναι στα χέρια του. Δηλαδή εδώ σημαίνει το εξής. Χωρίς να υπάρχει αυτός ο όρος ο άλλος ότι ξέρεις το αφεντικό μου ο Θεός μου στον οποίο εμπιστεύομαι, τα ξέρει όλα, τα βλέπει όλα και τα ακούει όλα. Αυτός ξέρει τι θα κάνει. Από εκεί πέρα στα χέρια του είναι πίστης αυτό. Πίστης είναι αυτό. Και ο άλλος που λέει ότι δεν τα έκανα αλλά σε παρακαλώ είσαι αφεντικό μου, κάναμε ό,τι θέλεις. Και αυτό μετράει. Προχωράω παρακάτω. Προσέξτε. Και ο Δαβίδ λέει μέσα στο ψαλτήριο. Λέει ο Απόστολος Παύλος αυτά που διαβάσαμε. Τώρα λέει, ελάτε να πάμε και στον Δαβίδ 1000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Κυρίου. Να δούμε, το λέει αυτό. Ότι μπορεί ο Θεός να πάρει τον Α, τον Β επειδή του είπε Κύριε σώσε με, που βλέπει ο Κύριος πόσο νόημα και τι περιεχόμενο έχει το Κύριε σώσε με και του λέει πέρασε μέσα. Το λέει αυτό. Λέει, το ακούμε, αλλά δεν συγχωρέστε με, δεν το λέω για μας. Δεν το λέω για μας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την άγνοια. Φοβερό η άγνοια, είναι πολύ φοβερό η άγνοια. Δηλαδή σκοτάδι απέραστο. Να δεις τον άλλον να μην έχει διαβάσει βιβλίο και να ανοίγει, να ανοίγει στόμα να σου απαντάει σε αυτά που δεν έχει δει ποτέ με τα μάτια. Σε παραλογισμό μέσα. Λοιπόν λέει τώρα Δαβίδ, μακάρι όν αφέθησαν η ανομία και όν επικαλύφθησαν η αμαρτία. Το λέει σε ένα ψαλμό μέσα. Λέει ευτυχισμένοι είναι εκείνοι στους οποίους ο Κύριος συγχώρεσε το αφεντικό, συγχώρεσε τις ανομίες. Ανομία και αμαρτία είναι λέξεις που αλλάζουν. Δηλαδή λέει ο νόμος κάνε αυτό και εγώ το παραβαίνω, είμαι άνομος, αλλά είναι και αμαρτία παράλληλα. Λέμε ότι είναι αμαρτία, πώς το κάνουμε. Λοιπόν, ευτυχισμένοι λοιπόν αυτοί που ο Κύριος τους συγχώρεσε τις αμαρτίες, τις ανομίες και τους σκέπασε, τους επεκάλυψε τις αμαρτίες. Ποιος την έκανε αυτή την πράξη, ότι λέει συγχώρεσε, ποιος συγχώρεσε τις ανομίες και ποιος σκέπασε τις αμαρτίες, ο Κύριος. Στο ληστή το έκανε αυτό το πράγμα. Στο ληστή το έκανε και το πράγμα. Έχει το δικαίωμα. Και μακάριος ο ανήρ, συνεχίζει ο Δαβίδ και λέει, και μακάριος ο άνθρωπος, ο μη λογίσεται Κύριος αμαρτία. Μακάριος είναι ο άνθρωπος, στον οποίο ο Κύριος δεν θα υπολογίσει σε αυτόν τον άνθρωπο, ποιος είναι, όποιος και αν είναι, τις αμαρτίες του. Μόνο το αφεντικό κάνει αυτή τη χάρη. Μην κάνουμε το λάθος και πούμε ότι δεν είμαστε εμείς. Λέει ο Απόστολος Παύλος για μας, χάριτι εστε σε σωσμένοι. Χάριτι εστε σε σωσμένοι. Πες το, τι θέλω. Όχι από τα έργα σας. Με τη χάρη. Είμαστε σωσμένοι από τη χάρη. Αλλά τη χάρη που απορρέει
από τη δική μας πίστη. Αν δεν το έχουμε αυτό, χάρη δεν έχουμε. Χάρη δεν έχουμε. Προχωράμε λοιπόν να δούμε. Ο Αβραάμ λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πόσο δίκιο έχει ο Απόστολος Παύλος που λέει όχι από τα έργα του, αλλά από την πίστη του. Υπήρχε εποχή που δεν του είχε δώσει ο Θεός τις επαγγελίες, τις υποσχέσεις και που δεν ακολουθούσε τον νόμο. Με άλλα λόγια, ο νόμος έλεγε ότι οφείλουν οι Ισραηλίτες να κάνουν περιτομή, να κόβουν ένα κομματάκι από την γεννητικούς όργανο. Υπήρχε περίοδος που ο Αβραάμ ήταν έξω από τον νόμο, δεν είχε περιποιηθεί. Και όταν ο Θεός του έδωσε τις υποσχέσεις, του τις έδωσε χωρίς να έχει περιποιηθεί και χωρίς να μπει στη διαδικασία εφαρμογής νόμου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι του έκανε χάρη. Του έκανε χάρη και του λέει, άκουσε Αβραάμ, από εδώ και πέρα θα κάνεις αυτό, θα κάνεις περιτομή στο σώμα σου και θα γίνεις και πατέρας σε όλους. Ήτανε απερίτμητος και διέθεσε μόνο Αβραάμ το ναι Κύριε. Πιστεύω, σε αγαπάω, σε ακολουθώ. Και σε όλους τους δούλους του έκανε μετά. Μετά μπήκε σε, όλους τους δούλους όπως είπε προηγούμενο. Σε όλους. Τους δούλους του ο ίδιος. Τι σημαίνει αυτό, να το δώσουμε απλά στη δική μας γλώσσα, εδώ, για μας τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε στα χέρια μας τούτο, την Αγία Γραφή. Εντάξει, ποιος μπορεί να πει πρώτον ότι, ότι όλα τα εφάρμοσε. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι διαβάζω τον νόμο και βλέπω ότι δεν τον εφήρμοσα. Και λέει, ου γάλα θέλω πράσο, λέει, δεν κάνω αυτά που θέλω και που τα λέει ο νόμος, αλλά ο ου θέλω, αλλά εκείνο που δεν θέλω, και είναι αντίθετο του νόμου, εκείνο κάνω. Ποιος θα με σώσει, λέει. Ναι, και ποιος θα έρθει τώρα από εκεί πέρα μου πει, ότι έπα στον παράδεισο. Άρα και ο Αβραάμ και ο Απόστολος Παύλος, ήτανε, γνώριζε τον νόμο, ήξερε ότι ήταν παραβάτης και φώναζε. Αυτό που είπε προηγουμένως, τι φώναζε, ποιος θα με σώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Ακριβώς. Λέει, έπαιρνε την αμαρτία, την έβλεπε σαν ένα σώμα πεθαμένου, ναι, που βρώμαγε, που είχε δεθεί με το σώμα σφιχτά και του μετέδιδε τη δυσοσμία της απείλας το σώμα της αμαρτίας και φώναζε, έλα να με σώσει, ποιος θα με σώσει. Και λέει ο κύριος μετά, με έσωσε. Πήρε το σπαθί του, το μαχαίρι του που ήταν δίκοπο, δίνει μία στα δεσίματα, στο γόρδιο δεσμό που ήμουν αναδεμένος, τα έκοψε και με έβγαλε από το σάπιο σώμα της αμαρτίας. Ο Κύριος, εγώ δεν προσέκανα τίποτα. Και μόνο ο Κύριος. Εδώ μετράει στο βάθος, βάθος, βλέπει κανείς την πίστη του Παύλου. Λοιπόν, ο Αβραάμ, όπως και ο Παύλος, υπήρξαν περίοδοι της ζωής τους που ήταν εκτός Χριστού, εκτός Θεού και οι δύο, και ο ένας και ο άλλος. Εφόσον ήταν απερίτμητος ο Αβραάμ, Παύλος, εφόσον ήταν διώκτης του χριστιανισμού, ήταν εκτός περιόδου χάριτος Κυρίου, μακριά, απερίτμητη. Και τους κάλεσε ο Θεός να βαδίσουν τον νόμο του και να κηρύξουν τον νόμο του. Συγγνώμη, ναι. Ο πατέρας του Αβραάμ, ποιος ήταν, τι έλεγε, ήταν ο μεγαλύτερος ιδωλάτρης. Ναι. Γι' αυτό του είπε φύγε και έλα από εδώ. Συνεπώς είχε κάνει τόσα λάθη. Αλλά που έζησε 936 χρόνια,
Ξεκινήσαμε και είπαμε ναι. ότι στο βάθος κάθες ψυχής βλέπει μόνο ο Θεός. Αφού μας έχει δώσει το έμφυτο. Στο βάθος του ληστή, ξαναπαναλαμβάνω, ξεπέρναγε ο Κύριος κάθε εμπόδιο και πήγαινε βαθιά τέρμα στην ψυχή του ληστή και έβλεπε ότι αυτός θα τον αναγνώριζε ο σωτήρα του κόσμου και τούδε στην ίδρωση. Σε αυτόν εφαρμόζεται το του Δαβίδ. Μακάρι όνα φέθησαν αιωνομία. Γιατί δεν υπάρχει έργο εκεί πέρα κανένα. Το καταλαβαίνω και το πράγμα. Έβλεπε βαθιά ότι αν ο ληστής τον άφηνε μερικά χρόνια, θα έκανε πολλά περισσότερα από ό,τι έκανε ο Αβραάμ, παραδείγματος χάρη. Πριν από μερικά χρόνια, για να καταλάβουμε απλά το θέμα, πιο απλά, μία κουμπάρα μας είχε πάει στη Ρουμανία. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί. Και εκεί στη Ρουμανία επισκέφτηκε ένα μοναστήρι. Είδε την ηγουμένη, την ξενάγησε κλπ. Και της αφηγήθηκε η ηγουμένη το εξής. Εγώ ήμουνα αξιωματικός στο κομμουνιστικό στρατό. Ήταν Τσαουσέσκου ήταν τότε, πείστε κάποιες. Λοιπόν, και πέθανα. Κυριολεκτικά πέθανα. Στην πραγματικότητα. Με παίρνουνε, μου βγάλανε όλα τα σπλάγνα και με βάλανε στο ψυγείο για να κάνω την τελετή να με θάσουνε. Τρεις ημέρες στο ψυγείο έρχονται να πάρουνε και ο Κύριος με ανέστησε. Με έβγαλε από το ψυγείο ζωντανή, αλλά προηγουμένως με πήρε πάνω και μου είπε «Επειδή σε είχα διαβάσει την πρόθεση και έχεις μεγαλώσει σε κομμουνιστικό κλειό και δεν σου δόθηκε κανένα περιθώριο να με γνωρίσεις, τώρα κατέβα κάτω, γίνε μοναχή για να με γνωρίσεις». Με έφερε στη γη κάτω, Κύριος. Θέλω να πω αυτό, ότι τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου τα γραδάρει και βλέπει πόσο γράδο πίστεως έχει ο καθένας μας, μόνο ο Κύριος, κανένας άλλος. Και με βάση αυτό παίρνει και τα έργα σου λέει, άρα και αυτά χρειάζονται, τώρα να τα βάλουμε δίπλα. Και γι' αυτό λέει πίστης ανεφέργων νεκρά εστί. Είναι και εκείνα απαραίτητα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Πού φτάνει, πού φτάνει αυτός που διαθέτει τα μάτια της πίστεως. Πού φτάνει. Έλα εδώ Αβραάμ, θα σε κάνω πατέρα πολλών εθνών. Υπόσχεση. Αυτή η υπόσχεση στην Αγία Γραφή που λέμε εμείς υπόσχεση του Θεού λέγεται επαγγελία. 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 Και από σένα θα γεννηθούν πολλά έθνη, πολλοί λαοί. Γίνεται γέρος ο Αβραάμ, έτρεφε την ελπίδα να κάνει παιδί, γέρασε πια. Δεν έπαυσε όμως να προσεύχεται για το θέμα αυτό. Σε κάποια στιγμή που είχε φτάσει για να φύγει από τον κόσμο, σε τελικό σημείο ηλικίας και έβλεπε ότι η επαγγελία δεν εκπληρωνόταν, η υπόσχεση δεν εκπληρωνόταν. Γι' αυτό σε ένα σημείο εδώ στο ίδιο κομμάτι που διαβάζω λέει παρελπίδα επελπίδη, αλλά φέρετε δύο λέξεις να το εξηγήσω, παρελπίδα επελπίδη, λέει δηλαδή εκείνο είχε χάσει την ελπίδα αλλά στη ζωή όταν έχεις την ελπίδα επάνω που λέγεται Θεός, ότι θα κάνει παιδί. Έφτασε σε προχώρη και έλεγε, τώρα μου είπε ο Θεός, πού είναι το παιδί. Πού είναι το παιδί. Θέλω να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι η πίστη δεν τα παρατάει. Δεν λέει, τώρα με κατέληψε ο Θεός. Τώρα πια δεν γίνεται. Γιατί στο σημείο εκείνο της αιχμής
μεταξύ του φεύγω και τελείωσε και του μένω, εκεί στο σημείο αυτό παρεμβαίνει ο Θεός. Παρεμβαίνει ο Θεός και λέει stop, ό,τι δεν γίνεται στο μυαλό σου μέσα γίνεται στη δική μου χάρη και δύναμη. Στη δική μου χάρη και δύναμη. Γι' αυτό λέει, άμα το διαβάσω εδώ πέρα, το λέει παρακάτω, ότι ο Αβραάμ, ναι, ως ο οποίος Αβραάμ δηλαδή, παρελπίδα, επελπίδη, λέει, το παρελπίδα σημαίνει, ξέρεις, παραπάσαν ελπίδα, δεν περιμένω να γίνει. Παρά την ελπίδα που έχω, δεν περιμένω να γίνει. Εν τούτης λέει, στηρίχθηκε στην ελπίδα πάνω. Επελπίδη επίστευσε. Πίστευσε λέει, πάνω στην ελπίδα. Ήταν δηλαδή βασισμένος, παρότι ήταν το τάκλα φύγει, ότι και σε αυτή τη στιγμή θα το δώσει ο Θεός, εκείνο που του είπε. Θα το δώσει ο Θεός. Λέει, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι ξεκινούσα το πρωί με τους διωγμούς, με τους λιθοβολισμούς, με τα βασανιστήρια, με τις φυλακές, με τις πληγές στο σώμα μου που τις κουβαλούσα, τα στίγματα του Κυρίου τα κουβαλούσα, και το βράδυ έφτανα και έλεγα τώρα τελειώνει η ζωή μου, τώρα τελειώνει η ζωή μου, το λέει ο ίδιος. Και τι να πω εγώ, τώρα τελειώνει η ζωή μου, τακ, με έβγαζε ο Κύριος από το στάδιο εκείνο του φεύγω και σου λέει κάτσε εδώ. Για να ξέρω ότι ό,τι γίνεται είναι από ψηλά και όχι από μένα. Όταν ζήτησε το, και το Θεό, προσθέτει, στο ίδιο σημείο προσθέτει, ή να μη, τα έκανε εκείνα ο Κύριος, φτάναμε στο αμήν, ή να μη παραριόμεν λέει, ή να μη παραριόμεν, σημαίνει ταλαιπωρούμε από μια ασθένεια σοβαρή, πονά όλη η μέρα και η μία ημέρα και άλλη ημέρα και άλλη ημέρα και άλλη ημέρα και λέω πού είσαι Θεέ μου, γιατί με άφησες, για να μην συμβαίνει να χάνουμε την ελπίδα, σου λέει έλα εδώ, εδώ είμαι εγώ. Λέγε, θες να πεις κάτι και σε εμποδίζω. Λοιπόν, ο Αβραάμ λοιπόν, βασισμένος στην ελπίδα, δέχτηκε την πραγματοποίηση της επαγγελίας. Ένα αυτό. Δεύτερον λέει ότι έβλεπε από την άλλη μεριά μια γυναίκα να είναι εκτός φύσεως. Δηλαδή τι εννοώ, η φυσική τάξη έλεγε μέχρι τα 45-50 μπορεί να κάνεις παιδί, στα 100 δεν μπορεί να κάνεις παιδί. Γι' αυτό και λέει έβλεπε την έκρωση, ναι, της μήτρας της Σάρας. Της Σάρας. Και έλεγε τώρα η φύση, η μήτρα δηλαδή, η μήτρα της Σάρας, αυτό εννοώ η φύση εδώ, η φύση είναι πεθαμένη, δεν είναι αστημένη. Μια πεθαμένη φύση μπορεί να βγάλει λουλούδια? Άλλο τόσο η μήτρα της Σάρας που ήταν νεκρή, το λέει μέσα εδώ, μπορούσε να κάνει παιδί. Αυτός λέει μια ωραία φράση όπως ο Παύλος εδώ, που τα μη όντα, προσέξτε το, τα μη όντα, όντα είναι εκείνα που υπάρχουν, ό,τι υπάρχει στη γη, όσα υπάρχουν στη γη λέγονται όντα, τα όντα, όσα υπάρχουν, λέει όπως ο Παύλος εδώ, τα μη όντα, όσα δεν υπάρχουν, ούτε στη γη αλλά ούτε και εδώ, τα κάνει ο Θεός όντα. Τα κάνει όντα ο Θεός. Να το προσέξουμε ένα πράγμα. Η παντοδυναμία του Θεού δεν είναι εδώ να την καταλάβουμε. Είναι εκεί που την καταλαβαίνει ο ίδιος. Και κάνει τα μη όντα, όντα. Μην απελπιζόμαστε. Τα βλέπει όλα, τα ακούει όλα και από εκεί και πέρα λέει μη βιαζόσαστε. Μη, το λέει εδώ, και παρακάτω το λέει, μη βιαζόσαστε να πάρετε με το δικό σας χέρι την εκδίκηση εκείνων που σας αδικούν. Το λέει καθαρά.
μη βιαζόσαστε. Γιατί τη δική σου εκδίκηση, εσένα που πιστεύεις και είσαι εμπιστοσύνη σε μένα, θα την πάρω εγώ. Μην εκδίκηση, τη δική σου εκδίκηση, εγώ ανταποδώσω, λέει ο Κύριος. Εγώ, μην βιαζόσαστε επομένως. Τα μάτια μας είναι πολύ κοντινά, δεν βλέπουμε μακριά καθόλου. Και γι' αυτό το λόγο λέμε. Λέμε από δυναμία, λέμε, δεν λέμε από τίποτα άλλο παραπάνω. Λοιπόν, πίστης είναι να ελέγχω αυτά που δεν ελέγχονται, να ελπίζω σε εκείνα που μου έχει υποσχεθεί ο Θεός, που είναι στα χέρια Του, ότι να τα είναι μπροστά μου, μπροστά μου είναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι μόνο για μας είναι αόρατα. Για τον Κύριο οι υποσχέσεις είναι υπαρκτές. Είναι υπαρκτές, δεν είναι ανύπαρκτες. Είναι πραγματικότητες αυτά που υποσχεθεί, αλλά εμείς βιαζόμαστε να τα πάρουμε. Μη βιάζεσαι. Και διάβασα στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο το εξής σημαντικό, που όποιος δεν διαβάζει λέει ό,τι του καπνίσει. Τι διάβαζα? Είπε ο Θεός, από αυτό το δέντρο δεν θα φας, για να γίνεις κι εσύ αθάνατος όπως είμαι κι εγώ. Αυτό του είπε. Μπορούσε ένα δέντρο να μην φάει από το δέντρο και να γίνει Θεός, αν ήταν δέντρο? Δεν ήταν δέντρο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, δεν ήταν δέντρο. Ήτανε μία απόσταση χρόνου, που ο Θεός γνώριζε την απόσταση μόνο του χρόνου, για να φτάσει να γίνει Θεός. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, βιάστηκε να μοιράσει το χρόνο γρήγορα, να το γνωρίσει το Θεό, και αντί να το γνωρίσει, βγήκε έξω από το δρόμο. Φαλτσάρισε και επισκοτώθηκε. Να το καταλαβαίνουμε για λίγο. Δεν είναι όπως τα φαντάζονται με τη φαντασία οι αμαρτωλές, τα αμαρτωλά μυαλά. Έφαγε, λέει, από το δέντρο, βρε άνθρωπο του Θεού. Του όρισε εκεί πέρα ένα μη ο Κύριος, σαν εκείνο που βάζουν αυτοί που γίνονται αγώνες, βαλβίδα. Άμα πατήσεις τη βαλβίδα επάνω, είσαι έγκυρος. Πατάς πιο πέρα από τη βαλβίδα, άκυρο. Αυτό κάνανε και ο Αδάμ και η Εύα. Βιάστηκαν να ξεπεράσουν τη βαλβίδα γρήγορα, για να βρουν τους αθλητές. Θα πατήσεις, θα κάνεις το άθλημά σου όπως πρέπει. Δεν το κάνουν το άθλημα όπως πρέπει και βγήκανε έξω μόνοι τους. Δεν σε έβγαλε ο Θεός στον παράδεισο, μόνοι τους βγήκανε. Το όχι σήμαινε ταυτόχρονα και αυτό. Λοιπόν, και μη ασθενήσας την πίστη, ο Αβραάμ, θα το εξηγήσω, μη ασθενήσας την πίστη, λέει, δεν παρουσίασε καμία δυναμία στην πίστη του, κανένα ίχνος αδυναμίας. Το μη ασθενή σημαίνει κανένα ίχνος αδυναμίας. Ού κατενόησε το εαυτού σώμα, αφού δεν παρουσίασε καμία δυναμία, ξέχασε ότι το σώμα του ήταν αγέρικο και δεν μπορούσε να γεννήσει. Ξέχασε και ότι, το λέω σε απλή γλώσσα, και ότι η μήτρα της Σάρας ήταν νεκρή. Και πίστεψε ότι μπορεί να κάνει παιδί. Το πίστεψε αυτό το πράγμα. Και έκανε το παιδί. Και έκανε το παιδί. Πίστη σημαίνει από εκεί που είναι εντελώς όχι, να πιστεύουμε ότι ναι Θεέ είναι αυτό που το λες εσύ. Δεν είναι όχι. Όχι για μας είναι ναι για το Θεό. Το όχι το λέει ο άνθρωπος. Ορίστε. Το όχι το λέει ο άνθρωπος. Τούτο. Ακριβώς. Το πλανεμένο. Το ξαναπώ μια φορά. Είναι πλανεμένο. Το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Παρατηρήστε μια ώρας μόνο τη λογική πώς πορεύεται με αυτό που βλέπει, με τα συμπεράσματα που βγάζει, και θα διαπιστώσετε ότι πάει λάθος. Παρατηρήστε μια ώρας, μισή ώρας, θα δείτε. Πάτε να πάρετε κάτι, μου το πήρε ο Βασίλης, που το έβαλε, και είναι μπροστά σου. Έρχεται κάποιος και σου λέει, ξέρεις, πέρασε ο Κώστας από το σπίτι μου και μου είπε αυτό και αυτό, και εσύ το Κώστα σου πέρασε μπροστά μου, όχι, το πιστεύεις και το βλέπεις μπροστά σου.
Πάει λάθος η λογική μας. Πάει λάθος. Δεν το κάνουμε και το πράγμα. Είναι στην πλάνη. Πρέπει να τη βάλουμε στο, πώς λέτε, όχι την πλάνη αυτή του σατανά, του ξυλουργού που τα αισιώνει. Που και είναι ο Χριστός ο ξυλουργός που τα αισιώνει και τα πράγματα. Δεν υπάρχει, το εδώ είναι. Τελειώνω, λέγοντας το εξής. Έχουμε την πίστη ότι ήρθαμε στον κόσμο αυτό, ήρθαμε στον κόσμο αυτό. Και ό,τι έχουμε πάρει, το πρώτο λαχείο, το οποίο και όντως έχουμε πάρει το πρώτο λαχείο, το οποίο χρειάζεται εξαργύρωση. Δεν μπορεί όμως να μας εξαργυρώσει κανείς. Είναι αδύνατο κανένας να μας εξαργυρώσει. Αυτό το λαχιάκι το εξαργυρώσει ο Θεός. Είναι η επαγγελία, η επαγγελία του Θεού. Γι' αυτό λέει πιστεύομεν, λέει ο Απόστολος Παύλος, πιστεύομεν, δηλαδή ελέγχουμε με την πίστη και μέρος του ουρανού και τον εαυτό μας παράλληλα. Και αφού μας γίνεται η αποκάλυψη πια δια της πίστεως, αφού λέει ελέγχουμε πράγματα που δεν τα βλέπει ο κοινός νους, από εκεί και πέρα, αφού μας αποκαλύπτονται, δια της πίστεως λοιπόν φωνάζουμε «Ζει ο Κύριος!» Δεν είναι ο Κύριος ανύπαρτος. Δεν θα έπεφταν στο βωμό της πίστεώς μας στη θεότητα του Χριστού και στην Ανάσταση και στην Ανάληψή Του. Δεν θα θυσιαζόντουσαν γενναίες μαρτύρων. Ξεγελάστηκαν οι πρώτοι, ξεγελάστηκαν μα και οι δεύτεροι και οι άλλες γενναίες ξεγελάστηκαν και άλλες ξεγελάστηκαν ότι ένας νεκρός μπόρεσε και ξεγέλασε τόσες ψυχές ανθρώπων και αυτός ο νεκρός ήταν ο Χριστός. Είναι δυνατόν ποτέ αυτό να γίνει, να ξεγελαστούν οι ψυχές, οι πιστοί άνθρωποι? Άλλωστε, κι άλλοι περάσανε από τον κόσμο και παρουσίασαν το φαινόμενο ότι είναι σωτήρες και πέθαναν και όλοι τους εγκατέλειψαν, δεν τους ακολούθησαν. Το Χριστό όμως γενναίες φωνάζουν. Ζει ο Κύριος. Μας περιμένει, αυτός είναι ο παραδεισός μας, αυτός είναι η ζωή μας. Αμήν. Ο Θεός μας προκύρωσε με μια επιταγή, αλλά δεν έβαλε η ημερομηνία λήξεως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γι' αυτό λέει, θα δουλεύεις, θα σου δώσω εγώ την ημερομηνία λήξεως. Αν έχεις κάνει καλά, θα σε πάρω εκεί που ανήκει. Θέλει να πει κάποιο κάτι ακόμα? Να δε ακόμα σας κούρασα, εγώ το ξέρω. Πες. Βλέποντας η Σάρα ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδί, μεγάλωσε, η Σάρα έφταιγε κατά το μυαλό το δικό της και επέτρεψε στην Άγαρ να πάει με τον Αβραάμ να κάνουν γιο για να μην χαθεί. Για να κοιμηθεί ρε, δεν πήγε ο παιδί. Πια κοιμηθεί. Όχι, είναι αυτό που λέει ο Έφερε το σύστημα. Για μαρτία. Τον Ισμαήλ. Όχι, μα το επέτρεπαν όμως αυτό. Το επέτρεπαν όμως αυτό. Ξέρω, το δει αυτό, έχω διαβάσει. Και μετά λέει ο Θεός στον Αβραάμ, διώξε την Άγαρ με τον Ισμαήλ, γιατί δεν θα πάρει την ευλογία μου. Θα σου δώσω εγώ την υπόσχεση. Και μετά πήγαν πραγματικά και έγινε όλα αυτά που έγινε. Ναι, το θέμα μας δεν είναι απλώς ιστορία. Όχι, δεν είναι ιστορία. Το θέμα μας είναι τι δύναμη έχει πίστη. Και ποια πρέπει να είναι η πίστη μας. Λοιπόν, να δώσουμε λύσεις στην παρέα την τόσο όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου γεμίζετε την ψυχή λίγο. Ναι, όχι, έτσι είναι. Με κάνατε και να υπάρχω τουλάχιστον. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός. 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 Πάτερ ημών που ετήσει ουρανής, αγιαστηθεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίς σήμερα, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήνεται τους οφειλέτες ημών, και μη σε ελέγχεις ημάς και πρεμών, αλλά είσαι ημάς από το πολιτικό. Διεφόρων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχεις τον Χριστό σου ημάς. Καλό παράδεισο να έχουμε.
Εκεί θα έχεις κανένα μέσα να μας πάρεις και εμάς. Εδώ τι κύριε το... Έχω τους Αγίους. Εγώ έχω τον Βασίλη. Τους Αγίους που φτάσατε. Είναι τέλεια. Όχι, δεν είναι τίποτα. Πέρα Βασίλη.